Λοιπόν, Μανώλη, πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Πριν συνεχίσουμε εδώ που έχουμε να πούμε πολύ σημαντικά πράγματα, ακόμα και πριν πάμε στους καλεσμένους μας, να πούμε για ένα πολύ σημαντικό ταξίδι που ξεκινάει σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη, μια πολύ σημαντική αποστολή στην πραγματικότητα του Υφυπουργού Άμυνας, του κ. Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος θα δει υφυπουργούς, θα δει στρατηγούς, θα δει στελέχη Υπουργείου Εξωτερικών, στελέχη Υπουργείου Άμυνας, φυσικά και Έλληνες επιτελείς εκεί και πρέσβεις και πρόξενους κλπ. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ταξίδι. Ακριβώς γιατί θα δει πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους και θα στείλει άλλα μηνύματα. Με συγκεκριμένη ατζέντα. Με συγκεκριμένη ατζέντα. Έτσι. Το λέω να το σημειώσουμε γιατί η φάση που βρισκόμαστε είναι. Και απειλές. Ακριβώς. Για λόγω της φάσης και των μηνυμάτων που στέλνουν αυτά τα ταξίδια. Έλα, Μανώλη. Ότι φαντάζομαι θα γίνουν συζητήσεις και για τα F-35. Οπωσδήποτε. Γιατί εδώ αυτό που απασχολεί πάρα πολύ και την Τουρκία και έχει προκαλέσει τον εκτεμισμό είναι η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών που δίνουν στην Ελλάδα. Βέβαια, Μανώλη, διότι για όλα αυτά, για όλα αυτά που καθιστούν εξαιρετικά αβέβαιο όλο αυτό που έχει στο μυαλό του κύριο Ερντογάν και ο κύριο Σακάρ. Ευτυχώς είμαστε σε αυτή τη θέση. Να μην είναι εύκολη η υπόθεση αυτή. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η θέση που έχει πάρει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια απέναντι στο ρωσικό κίνδυνο πρώτα απ' όλα, αλλά και βεβαίως και σε άλλα ζητήματα που αφορούν τη Δύση, ξεκάθαρες θέσεις έχουν φέρει και την ξεκάθαρη στήριξη των ΗΠΑ και όχι μόνο και της Γαλλίας. Τα Ραφάλ έρχονται. Δηλαδή, τέλος του χρόνου θα έχει η Ελλάδα 12 Ραφάλ, 6 F-16, 18 μαχητικά περίπου μιλάμε. Mm-hmm. Τα οποία δεν υπάρχουν σε μια γειτονική χώρα και αυτό βεβαίως δεν το λέμε εμείς, το λένε οι αναλυτές και γι' αυτό και υπάρχουν οι ανησυχίες. Όμως έρχεται ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και λέει, έχετε και τον κύριο Συρίου και τον κύριο Παπαφλωράτου νομίζω σήμερα, θα μας εξηγήσουν και πιο αναλυτικά, που λέει ότι από τη στιγμή που στρατιωτικοποιούν τα νησιά οι Έλληνες, τότε δεν ισχύουν οι συνθήκες για την Τουρκία. Έλα, Μανώλη, μου ακούω κάτι ήχους, ακούω καλά. Ναι, σε ακούμε, Μανώλη, έλα. Ναι. Λοιπόν, και λέει ο Ακάρ ότι βγαίνει από τις συνθήκες. Το θέμα είναι ότι άνοιξε η όρεξη των αναλυτών στα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα. Γιατί ξέρουν τι εννοεί ο Ακάρ. Αυτό εννοούσε. Οπωσδήποτε. Την επόμενη μέρα ο Μπαχτσέλη αυτό εννοούσε. Ότι τα νησιά αυτά άρα είναι τουρκικά. Δηλαδή το είπε ο Υπουργός Άμυνας την προηγούμενη μέρα. Το είπε και ο Μπαχτσέλη. Και ο Μπαχτσέλη την επόμενη μέρα και μέτρησε τα νησιά. Και λένε τώρα, άρα τα νησιά λένε είναι δικά μας. Βέβαια. Εγώ έβαλα και το υπόλοιπο σημείο. Μόνο την Τζιάμπα άφησε και την Εύβοια. Mm-hmm. Όλο το υπόλοιπο σου είναι συζήτηση. Καλό είναι να πέσει στου αναλυτέ πάντω να μην ετοιμάζονται για διακοπέ στα νησιά αυτά. Ναι. Να μην ετοιμάζονται. Λέω να μην ετοιμαστούν να πάνε. Έχουμε κλείσει. Λοιπόν, εμείς είμαστε υπέρ του τουρισμού και υπέρ των διακοπών. Α έρθουν και α φιλοξενηθούν, α είναι όλοι καλά. Το καλοκαίρι, όχι τώρα. Τώρα είναι off season. Είναι η περίοδο για διακοπέ τώρα. Αλλά αυτό που άφησα στο τέλος και όταν το έβλεπα γελούσα κάποια στιγμή, εντάξει, κάθε άποψη σεβαστή, αλλά ο ένας από αυτούς λέει, ξέρετε, είναι σαν το ενοικιαστήριο. Δηλαδή όταν ο ενοικιαστής δεν τηρήσει τους όρους, τότε καταργείται η συμφωνία. Και λέω, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι η Ελλάδα νίκιασε τα νησιά. Ναι, δηλαδή ναι. Νόμιζα ότι με αίμα, πλήρωσε αίμα η Ελλάδα για να πάρει και τα νησιά και απέναντι στην αυτοκρατορία και απέναντι στους Ιταλούς, στους Γερμανούς. Mm-hmm. Άρα, για να καταλάβετε και το τι επικράτησε και στην Τουρκία τώρα. Για να τους ακούσουμε, Μανώλη. Siz bu adaları diyor askeri hale getiremezsiniz. Eğer bunu bu hale getirirsen ve devam edersen o zaman anlaşmadan çıkıyorsun demektir. Ne anlama geliyor? Ben kendi izlenimi söylüyorum. Tartışmaya açıyoruz. Artık evet bu adalar sizin değil. Buyurun gelin yeni bir anlaşma. Lozan'dan çıkmış sayılması adalar bizimdir anlamına bile gelebilir mi? Bu yani. Gel yeni bir anlaşma artık sen olmaktan çıktı. Çünkü bu şunun gibi bir şey yani hani sonuç ver mesela diyelim ki hani en basiti bu şey için bile geçerli. Bir kiracı ev sahibi sözleşmesinde bile sayar değil mi böyle. Uymadığı anda bu nasıl feshediliyorsa uluslararası anlaşma zaten çok net diyor. Yani Hulusi Paşa'nın söylediği şey çok net diyor ki 13. madde çok net diyor. Αυτός δηλαδή τώρα... Οι φίλοι που μας βλέπουν, η κύθνος πιανού είναι, γιατί το έχουμε στο πρόγραμμα να πάμε. Ναι. Μήπως πάμε σε λάθος. Να πάμε, να μην πάμε. Ναι. Εντάξει. Για πάμε, Μανώλη, να γυρίσουμε και στον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Ακάρ. Γιατί μας έκανε εντύπωση χθες μεταξύ των άλλων πολεμοχαρών δηλώσεων που έκανε και η τοποθέτησή του για τα ίμια, Μανώλη. Επανέφερε τα ίμια ξανά, σου λέει τι είχε γίνει τότε, το 97, το 96,
τι έγινε στα Ίμια. Πόσο δεν είναι οδηγός για μας. Το 97 λέει, έχεις δίκιο. Ναι. Το 96 είναι. Το 96 είναι, είπε το 97. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Μέσα σε τόσα πράγματα που λέγονται όλοι κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι, δηλαδή εγώ δεν κολλάω εκεί. Το θέμα είναι ότι πράγματι επαναφέρει τα Ίμια, λέει και ήταν ορόσημο. Επαναφέρει, όχι επαναφέρει, φέρνει τη στρατικοποίηση των νησιών, αλλά η ουσία είναι ότι φέρνει το θάνατο, τους μάρτυρες στα ζητήματα με την Ελλάδα. Προσωπικά, αυτό μου προκάλεσε εντύπωση, θα ανησυχούσα ιδιαίτερα αν άκουγα και τον και οποιονδήποτε Έλληνα υπουργό άμυνας να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, δηλαδή, δεν το λέω, άλλο οι διαφορές που έχουμε και άλλο να φτάνουμε στο σημείο δηλαδή, σας λέω, λένε τα νησιά δικά μας. Θα πεθάνουμε για τα νησιά, θα πεθάνουμε για τα δικαιώματά μας. Το έχει πει και ο Μπαξελή. Να πεθάνετε κι εσείς, να γίνετε μάρτυρες. Τα Ίμια, όλο αυτό προετοιμάζεται κάτι. Εγώ το τονίζω. Αν δεν πατηθεί φρένο, πάμε σε μια επόμενη φάση και ας είναι το μέτωπο τώρα ήρεμο. Δηλαδή, χτίζεται το κάτι. Το βλέπεις να έρχεται όποιος λοιπόν. Μάλιστα. Δηλαδή, αν δεν το... Μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά, είπε ο πρόεδρος. Mm-hmm. Φτάνουμε στο σημείο μέχρι τους μάρτυρες και στους θανάτους. Τώρα από εκεί πέρα. Για να τον ακούσουμε, Μάνολη. Özellikle Deniz Kuvvetlerimiz ve Hava Kuvvetleri bu konuda son derece açık ve net talimattı. Burada bizim bir şekilde onlara bir anlayış göstermemiz, onlara bir taviz vermemiz böyle bir şey söz konusu değil. Aynı komando andında olduğu gibi ölürsem şehit kalırsam gazi. Gereği neyse yapmakta kararlıyız arkadaşlarım. Yine arkalarında kim olursa olsun. Gazak meselesi var. Bu gayri asistlerdeki adalar. Yani burada silahlandırıyorlar işte. Bunu hepsini takip ediyoruz. Bunlarla alakalı gerekli çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Tabii bu işte ben 1956'da başlamış efendim söyleyeyim. Sakız'da başlamış silahlandırma. Yani. Hayır arkadaşlar 1997 milat. O Kardak'ta itibari hop dedik dur. Ve ondan sonra artık ilk adım atmalarına müsaade etmemiz söz konusu değil. Nereye varırsa ölürsek şehit kalırsak gazi konuda da basit.